Για να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό στο στούντιο του Sky, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, και φίλοι. χρόνια πολλά. Ε, να, να πιάσουμε λίγο το θέμα της Λιβύης. Φαίνεται ότι έχουν πέσει πάρα πολλοί παίκτε ε, αυτή τη στιγμή πάνω από τη βορειοαφρικανική χώρα. Γίνεται ένα άγριο διπλωματικό παζάρι. Ε, να ρωτιόμαστε ποια, ποια είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Κοιτάξτε, πράγματι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή, άρα η όποια εκτίμηση είναι επισφαλή, ιδιαίτερα επισφαλή. Ε, θα... έχουμε όμω μια γερμανική πρωτοβουλία. Έχουμε έναν εμφύλιο ο οποίο εξελίσσεται με τον τρόπο που γνωρίζουμε ότι εξελίσσεται και έχουμε μια γερμανική πρωτοβουλία η οποία καθίζει στο τραπέζι μεγάλου ε, παγκόσμιου παίκτε. Ναι, έχουμε έναν εμφύλιο ο οποίο εξελίσσεται σε ένα πόλεμο δια αντιπροσώπων. Mm -hmm. Δεν είναι απλά και μόνο ένα εμφύλιο. Θα θυμίσω ότι και η Συρία ξεκίνησε ο εμφύλιο πόλεμο και τελικά εξελίχθηκε σε κάτι διαφορετικό, σε ένα πόλεμο περιφερειακό. <Στοί> Το ίδιο ε, σημαίνει λίγο έω πολύ με τη Λιβύη. Οι Γερμανοί πράγματι έχουν αναλάβει μια πρωτοβουλία η οποία είναι σε συνέχεια προηγούμενων διεργασιών που είχαν γίνει α, περί το Σεπτέμβρη για τη διάσκεψη του Βερολίνου ε, και θα δούμε αν θα υπάρξει και ελληνική παρουσία εκεί πέρα. Ε, είναι σημαντικό για μένα, δεν είναι καθοριστικό, αλλά είναι σημαντικό. Το επιθυμούμε ε, πάντω και το, το επιδιώκουμε. Το επιθυμούμε και το, και το είπε χθε, το διατύπωσε και ο Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του. Ε, από εκεί και πέρα, η κατάσταση σήμερα, ε, ναι μεν ρευστή, αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι τα εξή. Πρώτον, ότι από τη μία έχουμε ένα στρατόπεδο ε, ε, που στηρίζει τον Χάφταρ και στο οποίο ανήκει αυτή τη στιγμή τα ΗΠΑ αραβικά ημιράτα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί χρηματοδοτούν τον mm -hmm. αγώνα του Χάφταρα. Mm -hmm. Η Αίγυπτος που είναι γειτονική άρα Παρέχει και επιχειρησιακέ διευκολύνσει στον Χάφταρ, ε, η Γαλλία και η Ρωσία. Η Ρωσία, βέβαια, είναι με το 1,5 πόδι στον Χάφταρ, έχει πάτημα, αλλά και με το ε, άλλο μισό έχει και στο καθεστώ του Αλσαρά, διότι δύο ρωσικέ εταιρείε πετρελαϊκέ έχουν υπογράψει συμβόλαια και με του δύο. Άρα το έχουν δίπορτο, έτσι, ναι. να ξέρουν να Κάντω, είδαμε τον Λαυρόφ να ζητά mm -hmm. κατάπαυση του πυρό. Ασφαλώ ζητά κατάπαυση του πυρό, γιατί η Ρωσία ε, στηρίζει περισσότερο τον Χάφταρ. Και από την άλλη έχουμε την Τουρκία ε, μαζί με έναν μικρότερο συνασπισμό. Moment, να στηρίζουν μια κυβέρνηση η οποία έχει διεθνή νομιμοποίηση από τη μία, από την άλλη όμως φαίνεται ότι είναι αρκετά εύθραυστη και ίσως να βαίνει προς το τέλος της. Μια ανατελείω εδώ, γιατί λέει ο Ερντογάν mm -hmm. ότι εάν μπει ο Χαύταρ στην α, Τρίπολη, εγώ τεινάζω στον αέρα την α, διάσκεψη του Βερολίνου. Ε, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τη στάση του. Ναι, τελεί υποπίεση υποπία έννοια. Ε, ο Erdogan θα ήθελε. Μια πολύ γρήγορη ανακοχή. Ωστε ναι. πρώτο να μην χρειαστεί να στείλει στρατεύματα, γιατί αντιλαμβάνεται του κινδύνου, αντιλαμβάνεται ότι η Λιβύη δεν είναι Συρία. Να, δεν γυμνιάζει. Την Πέμπτη επικυρώνεται η απόφαση. Προσέξτε. Αυτή. Επικυρώνεται, 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 αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι άμεσα θα Ό, δούμε ότι θα επίσημο εφαρμοστεί. τουρκικό στρατό. Mm. Άλλο οι μισθοφόροι που ήδη βρίσκονται εκεί, και άλλο πράγμα να δούμε Τούρκου στρατιώτε με την Ιμυζέλινο στον μπράτσο να πολεμούν στο πλευρό του Αλσαράζ. Αλλά διότι... θέλει, θέλει να είναι έτοιμο. Θέλει να είναι έτοιμο, αλλά θέλει να το αποφύγει. Προκειμένου να το αποφύγει, θα ήθελε μία γρήγορη ανακοχή, μία ισοπαλία μεταξύ των δύο πλευρών. Και, ώστε πολιτική λύση. και με την απειλή τη αποστολή στρατευμάτων που σίγουρα θα επιφέρει μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση σε μια ίδια σταθή κατάσταση, Α. να καθίσει στο τραπέζι διαπραγμάτευση από θέση ισχύω. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το, το, το ένα δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμω πρέπει να πούμε ότι η φύση του πολέμου είναι τέτοια ώστε ακόμη κι αν ο Χάφταρ αύριο το πρωί καταλάβει την Τρίπολη, δεν είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία αναγνώρισή του ω η διάδοχο κατάσταση απέναντι στον Αλσαράζ. Ναι. Πάντω, καταλαβαίνουμε πω είναι η ύπαρξη πλούσιων φυσικών πόρων στην περιοχή που έχει κάτσει μεγάλε δυνάμει στο τραπέζι τη διπλωματία αυτή τη στιγμή. Και έχει και έναν άλλο ρόλο, αν μου επιτρέπετε, ε, η τζιχαντιστική τρομοκρατία η οποία βρίσκεται σε περιοχέ πέριξ όπω είναι το Τσάντο, όπω είναι το Μάλι. Αυτό ενδιαφέρει και του Γάλλου και του Ιταλού και γενικότερα του Ευρωπαίου να αναχαιριστούν και mm. τα πρόσφυγο μεταναστευτικά ρεύματα, mm -hmm. διότι η Λιβύη παίζει κομβικό ρόλο σε αυτό, αλλά και η τζιχαντιστική τρομοκρατία να μείνει σε αυτό το σημείο τη Αφρική και να μην απλώ στα πλοκάμια τη και στην κυρία Υπήρχε. Μάλιστα, ένα θέμα αυτό. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ έντονο, όπω ξέρετε, τι τελευταίε ημέρε είναι το, το, ενδεχόμενο προσφυγή στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη με την Τουρκία για το θέμα τη υφαλοκρηπίδα και τη ΑΟΣ. Mm -hmm. Εδώ τώρα ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά, ποια είναι η κίνδυνη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό και πόσο πιθανό είναι τελικώ να γίνει, Κατά πρώτον, φύλλη. δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα γίνει αύριο το πρωί. Ε, δηλαδή, είναι μια διαδικασία η οποία προκειμένου να φτάσουμε εκεί, θα πρέπει κυρίως να έχει υπάρξει αποκλιμάκωση τη ένταση, να έχουν επαναενεργοποιηθεί τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, να έχουν επανεκκινήσει οι διερευνητικέ επαφέ και κατόπιν όλων αυτών, που είναι μια διαδικασία και επίπονη και μακρά πιθανόν, να καταλήξουμε σε ένα συνυποσχετικό με την Τουρκία. Σε αυτό θα καταγράφονται και οι συμφωνίε, τα σημεία σύγκληση, αλλά και τα σημεία απόκληση, δηλαδή οι διαφωνίε, και με αυτό το συνυποσχετικό θα μπορούσαμε να πάμε στη Χάγη. Αυτό, βέβαια, είναι ένα σενάριο το οποίο σήμερα δεν συγκεντρώνει παρά μόνο στατιστικέ πιθανότητε, ω έχει κατάσταση. Γιατί, mm -hmm. Γιατί δεν συντρέχει. Έχουν οι προποθέσει: Αποκλιμάκωση ένταση, ΜΟΕ, διερευνητικέ επαφέ και συμφωνία, έστω και διαφωνία σε κάποια άλλα σημεία. Επί η Τουρκία θα θελήσει προφανώ να θέσει στην ετοιμιγορία του Διεθνού Δικαστηρίου ζητήματα όπω είναι οι γκρίζε ζώνε ή η, απο... η αποστρατικοποίηση των νησιών, που είναι θέματα για τα οποία εμεί έχουμε ενημερώσει ήδη από το 2015 τον Οργανισμό Εθνών και το Δικαστήριο τη Χάγη ότι δεν αναγνωρίζουμε τη δικαιοδοσία του τελευταίου, διότι είναι ζητήματα εθνική κυριαρχία. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια σοβαρή απόκληση. Όμω από την άλλη. Γιατί το βάζουμε όμω στο τραπέζι εμεί. Το βάζουμε στο τραπέζι, κυρία Κοστοβίλη. Και νομική διπλωματική τακτική. Νομίζω διπλωματικής, σωστά, διπλωματικής, και νομίζω σωστά είναι και τακτική, είναι και στρατηγική. Γιατί η τακτική είναι μέρο μια στρατηγική. Mm -hmm. Αν είναι μόνο τακτική και δεν είναι στρατηγική, τότε έχουμε πρόβλημα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Θεωρώ ότι είναι μέρο ενό ευρύτερου σχεδίου. Η Ελλάδα θέλει να δείξει ότι είναι αποφασισμένη να πάει στο δικαστήριο τη Χάγη, ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι εφόσον το δίκαιο είναι με το μέρο τη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει και μια διεθνή εκστρατεία από πλευρά μα για να πείσουμε και του εταίρου μα για να πιέσουν με τη σειρά του την Τουρκία για την αναγκαιότητα. Να πάμε στη Χάγη, διότι το τέλο τη διαδρομή θα είναι ή μία σύραξη, ή η Χάγη, ή η Χάγη κατόπιν μία σύραξη. Επειδή τη σύραξη δεν την επιθυμεί κανένα από τα δύο μέρη, πιστεύω ότι μπορούμε πραγματικά να πιέσουμε προ αυτή την κατεύθυνση και του εταίρου μα και mm -hmm. την Τουρκία και την Τουρκία μέσω των εταίρων μα. Αλλά από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορούμε να πάμε στη Χάγη υπό τι παρούσε συνθήκε. Πρέπει να ενισχυθούμε κι εμεί διαπραγματευτικά. Και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε το αμέσω επόμενο χρονικό Μάλιστα. διάστημα για να εφόσον καταλήξουμε εκεί, uh -huh. που ξαναλέω, είναι μια διαδικασία μακρά ενδεχομένω και επίπονη οπωσδήποτε, να είμαστε από θέση ισχύω και όχι από θέση αδυναμία. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε πολλέ φορέ στο μέλλον. Να σα ευχαριστήσω θερμά, κύριε Φίλιν, να ευχηθώ καλή χρονιά. Καλή χρονιά.